Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, η ώρα είναι να είναι 6 παρά. Και είμαστε εδώ για τις επόμενες περίπου 2 ώρες για να μιλήσουμε όπως πάντα για όλα όσα είδαμε χθες το βράδυ στο Survivor, το οποίο και ήταν ένα επεισόδιο πάρα πολύ δυνατό με αγώνες μασιλίας που κέρδισαν οι διάσημοι, οι μαχητές μπήκανε στην ψηφοφορία και έχουμε τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση, τη Ροδάνθη, την Φελίσια και τον Κωνσταντίνο τον Τσεπάνη. Ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor σήμερα στις 9, θα το μάθετε. Όπως θα μάθετε και άλλα πολλά από την απόψινή, σημερινή καλεσμένη μας, η οποία έχει ξανάρθει, αλλά δεν είναι αρκετή. Πρέπει να έρθει κι άλλο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ντίνα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, σήμερα είμαι παρέα. Έφερα και τα παιδάκια μου. Νόμιζα την ώρα που έλεγα. Τα μασαλάκια μου. Ηλικιακά θα μπορούσες να ήταν και παιδάκια. Βγες έξω από την έξω. Αποβάλλεσαι. Αποβολή. Θα έρθεις με τον κηδεμόνα σου. Πήγαινε. Κοίτα πώς έχω ντυθεί σήμερα με καπελάκι. Και επειδή είσαι ντυθεί τζόβενο, δηλαδή εμείς θα πρέπει να είμαστε υγριές. Ηλικιακά κοντά σε μένα. Μπράβο. Ορίστε. Εδώ πρέπει να είμαστε ηλικία. Την ώρα που είσαι. Τι ηλικία. Πόσο χρόνο. Δεν είναι τηλεβιονικό να λέω. Εσύ πόσο χρόνο. 23. Εγώ είμαι μεγαλύτερη τότε. Για μισό λεπτάκι, γιατί θα πάρω την πιπίλα μου. Εγώ είμαι μεγαλύτερη τώρα, τα πάμε. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι λένε για την γριά την κότα. Απ' τη Ρόδο. Ότι έχει το ζουμί, ε. Αλήθεια. Σας λένε, μόλις μου πιάσεις. Σας είχα δει το καλοκαίρι. Πού μας έχεις δει? Όχι εσένα. Απ' τη Ρόδο. Δεν με είδες. Ξέρεις, νόμιζα ότι θα έλεγε σε μένα ότι είμαι υποψήφια. Εσύ ήσουν υποψήφια. Ήμουν έτοιμη να τα ακούσω. Και ξανά και ξανά και ξανά. Και μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη. Πέντε και η κακή του ώρα. Ωραία. Πες μου, η καλή του ώρα. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε, πόσο καιρό έχεις βγει από το παιχνίδι, 3 εβδομάδες. Περίπου, ναι. Πώς, σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε, λοιπόν, 3 εβδομάδες μετά. 2 κιλά παραπάνω και 200 γράμμα. Μόνο 2. Πλάκα σου κάνω. Α, έχεις πάρει κι άλλα. Το λέω. Εδώ, παρακαλώ, πασαρέλα, το μανκέν. Τι είναι αυτά, με λερώσατε. Είναι επειδή κάνουμε survivor εδώ, λερωνόμαστε. Τι θα είμαστε. Λάγα, πλάκα, λερώθηκες πολύ. Λάσπες χώματα. Είσαι μια χαρά. Μια χαρά είσαι, Κωνσταντίνα μου. Δεν έχεις πάρει τα κιλά σου. Όχι, προσέχω. Α, μπράβο. Γιατί τόση υπερπροσπάθεια εκεί πέρα μέσα. Είμαι καλά, είμαι καλά. Σιγά σιγά, ξέρεις, ξαναβρίσκω. Βρίσκεις τους ρυθμούς σου, κοιμάσαι το βράδυ. Ναι, ναι, κοιμάμαι. Μπράβο, τότε δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γιατί δεν μπορούσες να κοιμηθείς την προηγούμενη φορά. Κοιμάμαι, τρώω. Διασκεδάζει, σε παρακολουθούμε στα social media. Μόλις γύρισε από την Κύπρο, είχε πάλι τα Madame Figaro τα βραβεία. Τέλεια, ήταν στην Κύπρο. Περάσατε ωραία. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία διοργάνωση. Εξαιρετική. Να καλησπερίσουμε και την Κύπρο. Να λοιπόν η ευκαιρία η καλή. Γιατί μας βλέπουν, ωραία παρέα. Μας βλέπουν και στην Κύπρο, όπως ξέρει ο Κωνσταντίνο, φυσικά. Α, ναι, το ξέρω. Πες ένα καλησπέρα στην Κύπρο, λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Εχθές είδαμε ένα επεισόδιο με αγώνισμα ασυλίας. Το είδα και εγώ. Ήρθα κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Και το παρακολούθησα. Πήγα κατευθείαν σπίτι και το παρακολουθούσα. Έχασαν οι μαχητές με 16. Η ομαδάρα κέρδισε. Η ομαδάρα που από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μια πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα. Έχουν μείνει λίγα άτομα, αλλά είναι όλα πολύ καλά αγωνιστικά. Οπότε αυτό τους βοηθάει. Είναι ξεκάθαρο. Η μία νίκη είναι μετά την άλλη. Θα τα συζητήσουμε όλα. Πριν από αυτό όμως, θέλω να δούμε το πρώτο μας βίντεο για σήμερα, το οποίο είναι όσα είπαν οι διάσημοι πριν το αγώνισμα. Εν ώψη λοιπόν αγωνίσματος ασυλίας, πώς έβλεπαν το συγκεκριμένο μάχη. Και εν δυνάμει η ψηφοφορία, διότι είναι πια 7 άτομα μόνο, που σημαίνει ότι αν μπαίναν στη διαδικασία της ψηφοφορίας, σίγουρα θα ήταν υποψήφιοι δυνατοί παίκτες. Αναγκαστικά. Και είχε φύγει και η Όλγα και ο Θελός, οπότε και έχει φύγει και ήδη είχαν χάσει ένα παίκτη χωρίς να είναι στο πρόγραμμα. Έχεις μιλήσει με την Όλγα καθόλου από την ώρα που γύρισε? Έχω μιλήσει με την αδερφή της, έχω στείλει μήνυμα. Εντάξει, είναι λίγο. Θέλει το χρόνο της, λίγο. Ναι, και επειδή το καταλαβαίνω απόλυτα, της έγραψα ότι γι' αυτό δεν την έχω ενοχλήσει, γιατί καταλαβαίνω πώς είναι αυτές οι στιγμές και ότι θες να είσαι πρώτα με την οικογένειά σου και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς ούτως ή άλλως ήμασταν και τόσο καιρό εκεί πέρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα έρθει η στιγμή που θα ηρεμήσει και η Όλγα, ναι, και θα τα πείτε. Αύριο. Αύριο μου είπε. Αύριο θα είναι, ναι, όλα εδώ, μάλιστα. Αύριο θα έχουμε την Όλγα Φαρμάκη να μας πει τα πάντα, τους λόγους κυρίως που αποφάσισε να φύγει από το παιχνίδι, παρότι είχε τόσο πολύ καλή πορεία μέσα σε αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο που σας προείπα για το τι έλεγαν οι διάσημοι πριν το αγώνισμα ασυλίας.